Να ξεκινήσουμε με το δεύτερο θέμα και να πάμε στην κυρία Μαρία Χουστουλάκη, την πρόεδρο Ζωφόρου Κρήτη. Την καλησπέρα μας, κυρία Χουστουλάκη. Γεια σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα. Αναφέρομαι, δεν ξέρω αν έχουμε και υλικό να δείξουμε λίγο, κάποιες φωτογραφίες. Αναφέρομαι σε κάποιες σκληρές εικόνες με τέσσερα σκυλάκια που βρέθηκαν υποσιτισμένα, σωστά, μέσα στα αίματα. Υπάρχει, η μία περίπτωση είναι για τέσσερα ζώα τα οποία, ακριβώς, σκυλιά, τα οποία ήταν αλυσοδεμένα επί 24 ώρου βάσεως. Δεν ήταν υποσιτισμένα ιδιαίτερα, αλλά ήταν σε κακές, τραγικές μπορούμε να πούμε, συνθήκες διαβίωσης από πλευράς παθητικής κακοποίησης όπως την αναφέρει ο νόμος. Ήταν μέσα κλεισμένα σε ένα χώρο, σαν αμπάρι ένα πράγμα, με μία λυσίδα ενός μέτρου το καθένα, γεμάτα ψήλους, εκατομμύρια ψήλους, που εξαιτίας της αφέμαξης του αίματος των ζώων, το ένα κατέληξε όταν το βρήκαν οι εθελοντές και το μετέφεραν στον κύριο Πεπεράκη, τον κτηνίατρο. Δεν πρόλαβε να παράσει καμία βοήθεια, διότι ήταν ήδη τελειωμένο. Και εξαιτίας αυτής της κατάστασης, η εισαγγελέας έδωσε εντολή στους αστυνομικούς να γίνει άμεση αφαίρεση των ζώων, και μάλιστα θα είναι και οριστική από ό,τι φαίνεται, και ότι παρέδωσε τα ζώα στη φιλοζωική ομάδα Ζωφόρος. Πήγαν οι εθελοντές σήμερα, παραλάβαν τα ζώα και από εκεί και μετά προσπαθούμε με ένα αγώνα να τα διασώσουμε όσο μπορούμε. Και έχει μείνει και ένα άλογο πίσω, ναι, το οποίο πρέπει να ληφθεί και αυτό από την κτηνιατρική υπηρεσία για να δούμε τι συμβαίνει με το άλογο. Είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό, γιατί είναι δυσκολότερο από το να πάρεις τρία σκυλιά ζωντανά και ένα νεκρό. Γιατί το άλογο θέλει παραπάνω, μεγαλύτερες συνθήκες και δυσκολότερες για μας. Κυρία Κουστουλάκη, πραγματικά είναι σοκαριστικές εικόνες που μεταφέρουμε αυτή τη στιγμή. Είναι ντροπιαστικές εικόνες. Έχουμε να κάνουμε βέβαια με αυτό που αναφέρει και ο νόμος, με μια παθητική κακοποίηση. Αλλά πρέπει να μπει και ένα όριο σε αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό το φαινόμενο. Είναι θέμα λογικής, νοημοσύνης και ενσυναίσθησης. Είναι δυνατόν να έχει ζώα, δηλαδή υπάρξεις που είναι αδύναμες, και να τις έχεις αυτές τις συνθήκες και να αλυσοδεμένες, λες και είμαστε στην εποχή του 1800, και να μην μεριμνάζει αυτές, απλά πράγματα δηλαδή, πράγματα τελείως λογικά, και όμως δεν τα θεωρούν λογικά κάποιοι άνθρωποι σαν αυτούς. Σήμερα επίσης έγινε μια αφαίρεση από την αστυνομία, το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, για ένα 50 κιλό ζώο, το οποίο το είχανε σε κατάσταση αποσύνθεσης, με ένα τεράστιο όγκο. Αν δείτε φωτογραφίες, γιατί θα γίνει και αυτό. Ναι. Σε ποια περιοχή? Δεν υπάρχει αυτή η εικόνα. Και παρόλα αυτά το είχε σε ένα χωράφι χωρίς... Χερσόνησο, μας είπατε. Δεν σας άκουσα. Χερσόνησο, μας είπατε. Ναι, ήταν το αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου που έχει επιληφθεί της υπόθεσης και σχηματίζει την οικογραφία τώρα. Είμαστε στη φάση, τουλάχιστον το πήραμε το ζώο και είναι αυτή τη στιγμή στο κτηνίατρο για να δούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε σε αυτό το πρόβλημα το τεράστιο που έχει το ζώο, γιατί και αυτό έχει φτάσει προφανώς στο τέλος. Δυστυχώς είναι αργά όταν οι εθελοντές μιλάνε. Γι' αυτό ζητάμε, κάνουμε έκκληση στον κόσμο. Μην αφήνετε ανθρώπους, είτε είναι αδύναμοι ηλικιωμένοι άνθρωποι, είτε είναι παιδιά, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι ζώα, ας μην τα αφήνουμε στο έλεος του καθενός. Ας κάνουμε μία ενημέρωση στους αρμόδιους φορείς, στους εθελοντές. Υπάρχουν δομές που μπορούν να βοηθήσουν εάν οι ίδιοι οι δημότες, οι πολίτες δεν θέλουν να φανούν στο αστυνομικό τμήμα. Αυτοί τώρα οι εθελοντές ενημέρωσαν εμάς. Για κάποιες άλλες περιπτώσεις σας ενημερώσουν. Υπάρχει, ας πούμε, το χαμόγελο του παιδιού για τα παιδιά, για τους ηλικιωμένους. Υπάρχουν άνθρωποι, ομάδες εθελοντικές που μπορούν να βοηθήσουν. Εάν οι δημότες δεν θέλουν να μιλήσουν κατευθείαν στην αστυνομία ή στον εισαγγελέα, γιατί έτσι σώζεται μια ζωή και προχωράει, δεν ξέρω πώς να πω, το επίπεδο της κοινωνίας, ο πολιτισμός, η ηθική. Πρέπει να διαφυλάξουμε τις βασικές αρχές αξιών και πολιτισμού, βέβαια, γιατί διανύουμε και μια τουριστική περίοδο και αυτές οι εικόνες, ξέρετε, ελαίο και τεχνολογίας και της τεχνολογικής εξέλιξης και αναβάθμισης κάνουν το γύρο του κόσμου. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι ότι έχουμε μια παθητική κακοποίηση, μια κακοποίηση, μια θανάτωση και το προσπερνάμε, που δεν πρέπει να το προσπερνάμε σε καμία περίπτωση. Πρέπει να επιβάλλονται ποινές. Κάνουν και το γύρο του κόσμου. Δυσφημείται μια ολόκληρη περιοχή. Ακριβώς. Και από τη μια, πάμε στα σχολεία και βλέπουμε τα παιδιά
με τα προγράμματα του Υπουργείου της ΠΦΠΟ, της Ομοσπονδίας μας, με τα προγράμματα τα εκπαιδευτικά και βλέπεις πόση ανάγκη έχουν τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη φύση, το περιβάλλον, τα ζώα. Βλέπεις την ανάγκη τους αυτή και απ' την άλλη να έχουμε εικόνες τέτοιες, εγκατάλειψης. Μπορεί να είναι παθητική η κακοποίηση, τουλάχιστον σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, αλλά δεν πάει να είναι μια κακοποίηση και που εξαρτάται από εμάς τους ανθρώπους, τους ίδιους. Μάλιστα. Ας παρέμβουμε λοιπόν όλοι με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας μας. Είναι θέμα ηθικής πολιτισμού και γενικά εκτιθέματα και προς τα έξω. Οι τουρίστες δεν τα αντέχουν αυτά. Δηλαδή ειδικά Εγγλέζοι, Γερμανοί που έχουμε τώρα δεκάδες καταγγελίες. Αυτό δείχνει κάτι. Μάλιστα. Ας κάνουμε μια αλλαγή στην ανθρωπία μας και στην κουλτούρα μας. Δεν χρειαζόμαστε μόνο επιβολή από τον νόμο και τις ποινές. Κυρία Χουστουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά να σας αποδεσμεύσουμε. Έχετε και ένα δύσκολο πρόγραμμα, να είστε καλά.